Όλοι γνωρίζουν, πολλοί όμως θέλουν να ξεχνούν πώς νομοθετούμε. Ευτυχώς όμως το θυμούνται περισσότεροι, ότι δηλαδή δεν νομοθετούμε εν κενό, αλλά διαρκώς υποπίεση. Ομοίως και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο δεν εκπονήθηκε για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της παρούσας κυβέρνησης. Εκπονήθηκε από την αναγκαιότητα να εξυπηρετηθεί το τεράστιο χρέος που οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κληροδότησαν σε αυτή την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο της ασφιχτικής και δαιμονίας που εξαιτίας αυτού του χρέους και των ολέθριων και καταστροφικών χειρισμών για τη διευθέτησή του από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εγκαθιδρύθηκε στη χώρα μας, στο πλαίσιο της ασφιχτικής και δαιμονίας που εξαιτίας αυτού του χρέους και των ολέθριων και καταστροφικών χειρισμών για τη διευθέτησή του από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εγκαθιδρύθηκε στη χώρα μας. Εκείνοι μάλιστα που διέσωσαν τις τράπεζες μεταφέροντας το χρέος στα ευρωπαϊκά κράτη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα μας μέμφονται γιατί παίρνουμε μέτρα που δεν τα έχουμε, λένε, ανάγκη. Βεβαίως, ενστερνιζόμαστε την παραπάνω παραδοχή, ότι δηλαδή η κατάσταση της οικονομίας στη χώρα μας σήμερα είναι τέτοια που δεν απαιτεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Την ίδια παραδοχή ενστερνίζεται και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεσή της. Όμως, και το χρέος και τους δανειστές εσείς τους επιλέξατε. Το ΠΑΣΟΚ έφερε το 2010 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ, που έχει τις συγκεκριμένες και παράλογες απαιτήσεις. Το έφερε εδώ ως δανειστή και όλες σχεδόν οι πτέρυγες της Βουλής τον Αύγουστο του 2015, 251 βουλευτές, συμφώνησαν στην παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Η θελημένα αγνοείται αυτό που αναφέρεται στην πρώτη κιόλα σελίδα της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου, ότι οι συγκεκριμένες επαχθείς αναδύρυτα περικοπές οδηγούν στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία δίνει χώρο και χρόνο στην ελληνική οικονομία για να εμπεδώσει την ανάκαμψη που σημειώνει το τελευταίο διάστημα, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την οριστική έξοδο από το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τι πιο σαφές. Αλλά είναι φανερό ότι οι ύβρις, οι συκοφαντίες και τα ψεύδι που ακούστηκαν επί τρεις μέρες σε αυτήν εδώ την αίθουσα ένα σκοπό έχουν. Να αποκρύψουν αυτό που πραγματικά συντελείται στη χώρα. Τα σημάδια ανάκαμψης και ανάπτυξης που δεν έχουν καμία σχέση με τα δήθεν σημάδια ανάπτυξης και ανάκαμψης του 2014. Και δεύτερον, να αποκρύψουν το σύνολο του περιεχομένου αυτού του νομοσχεδίου και μαζί την εσχήνη τους για τη μη ψήφιση μιας σειράς θετικών μέτρων. Για τους φτωχούς και χαμηλούς που κόπτονται σήμερα όλοι εδώ και θρυνούν. Δεν πανηγυρίζει βέβαια κανένας για τις περικοπές των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου και ούτε παρηγορεί το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιθυμούσε οριζόντια περικοπή συντάξεων και μισθών, 43% και μείωση του αφορολόγητου στα 800 ευρώ. Παρηγορεί όμως το γεγονός ότι λαμβάνονται θετικά μέτρα πλήρως ποσοτικοποιημένα και σαφώς νομοθετημένα, που θα ανακουφίσουν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας μας. Γιατί οι 1.800 νέοι παιδικοί σταθμοί δεν θα απορροφήσουν μόνο αρκετές χιλιάδες παιδιά που το έχουν ανάγκη, αλλά θα δημιουργήσουν 5.000 νέες θέσεις εργασίας τουλάχιστον. Γιατί είναι ανακούφιση για μεγάλο μέρος του πληθυσμού η μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Γιατί είναι σημαντική φορολογική ελάφρυνση η μείωση του ένφια, η υποστήριξη της οικογενειακής στέγης είτε με τη μορφή επιδότησης ενοικίου είτε με τη μορφή επιδότησης του στεγαστικού δανείου. Γιατί είναι σημαντική φορολογική ελάφρυνση η μη πληρωμή εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι και 30.000 ευρώ και η μείωσή της από το ποσό αυτό και πάνω. Γιατί είναι ελάφρυνση η μείωση του συντελεστή φορολόγησης φυσικών προσώπων από 22% στο 20% και των επιχειρήσεων από 29% στο 26% αντίστοιχα. Γιατί αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας στα 300 εκατομμύρια αύξησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και τα 260 εκατομμύρια για την ενίσχυση της εργασίας.
για την ανακούφιση για τους αγρότες, η μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια από 24% σε 13% και μάλιστα από τον επόμενο κιόλας μήνα. Γιατί μετά την αναστολή των εργασιακών δικαιωμάτων από το 2011, για πρώτη φορά ανοίγει η χαραμάδα με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων ενάντια σε όλους εκείνους που ήθελαν όλη τη χώρα μια ελεύθερη οικονομική ζώνη. Η επιχείρηση απόκρυψης της αλήθειας, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας καλά κρατεί. Ακούσαμε για τα δήθεν δεινά που επέρχονται στους ενστόλους και τις λοιπές κατηγορίες που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Ευτυχώς πριν από μένα σε αυτό το βήμα, μίλησε ο Υπουργός κ. Τόσκας και είπε πολύ καλά τι γίνεται με τους ενστόλους. Προς απογοήτευση πολλών βέβαια, έτσι. Η σύμπτυξη των ειδικών μισθολογίων από 20 σε 7 δεν είναι πανάκι από μόνη της. Πολύ περισσότερο που στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται δαπάνη για τα επόμενα 4 χρόνια ύψους 351,8 ευρώ για τα συγκεκριμένα μισθολόγια. Η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση που επιφύλαξε ο νομοθέτης διαχρονικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας, κατ' εκτίμηση των ειδικών συνθήκων άσκησης του λειτουργήματός τους, διαφυλάσσεται πλήρως. Υπάρχει ειδικό μισθολόγιο που διαφοροποιείται από το ενιαίο των δημοσίων υπαλλήλων και συνοδεύεται από ένα περιβάλλον θετικών μέτρων που δείχνουν την ιδιαίτερη προσοχή του νομοθέτη σε συγκεκριμένη συγκυρία. Ειδικά για τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας υπόθηκαν και πριν, πάντως προβλέπονται 4 κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης ανάλογα με την προέλευσή τους και την εκπαίδευσή τους. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλαδή η ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό, επί των οποίων γίνονται και αυξήσεις από εδώ και μπρος. Επιπλέον, διατηρούνται με ρητή αναφορά το επίδομα οικογενειακής παροχής, όμοια με αυτή που καταβάλλεται στους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, το επίδομα ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους, που το λαμβάνουν όλοι οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας ανάλογα με το βαθμό τους. Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται για τους έγγαμους ή διαζευγμένους κατά 55 ευρώ και για τους έχοντας τέκνα 115 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας έτσι. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Συμπεριλαμβάνοντας έτσι το επίδομα εξομάλυνσης που μέχρι σήμερα το ελάμβαναν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις, οι υπηρετούντες ένοπλες δυνάμεις. Ειδική αποζημίωση 46 ευρώ, όλες οι Κυριακές αποζημιώνονται, τα είπε ο Υπουργός, να μην αναφέρομαι πριν, να μην επαναλαμβάνω το ίδιο. Το άρθρο 154 που υπόθηκε και από τους φορείς για την αναγνώριση στρατιωτικής θητείας επίσης ισχύει και αναγνωρίζεται. Και ως προσωπική διαφορά δίνεται η τυχόν μείωση που θα υπάρξει με το νέο υπολογισμό, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία μείωση για τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, που αναφέρονται στο νομοσχέδιο και που δυστυχώς δεν ακούστηκαν από πουθενά. Ο χρόνος δεν μου δίνει τη δυνατότητα. Ας κάνω όμως μία σύντομη αναφορά στην ίδρυση, στη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, η οποία επιδεικτικά αγνοείται. Αλήθεια, γιατί διαφωνείτε με την επιχειρούμενη θωράκιση τη θεσμική αλλαγή στο σύστημα προμηθειών των δημοσίων νοσοκομείων? Δεν με παίρνει ο χρόνος να το αναπτύξω, όμως έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε γιατί ακριβώς δεν ψηφίζεται αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη. Οι διατάξεις του υποψήφιση σχεδίου νόμου περιέχουν δύσκολες ρυθμίσεις. Όμως είναι ισορροπημένες με την έννοια του τελικού, μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος, αλλά και πληθώρα άλλων θετικών διατάξεων. Και ψηφίζεται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Προτού δώσω το λόγο στην Υπουργό, την κυρία Γεωργοβασίλη,